Ελεύθερα αφέθησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τα 18 άτομα που προσήχθησαν κατά την αστυνομική επιχείρηση που διεξήχθη το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στη νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι 6 εκ των συνολικά 18 προσαχθέντων αφέθηκαν ελεύθεροι περί τις 10 το βράδυ και περίπου 2 ώρες αργότερα. Το ίδιο συνέβη και με τους άλλους 12. Σημειώνεται πως τους προσαχθέντες περίμεναν φοιτητές έξω από το αστυνομικό μέγαρο της Κομωτινής, οι οποίοι και πανηγύρισαν την εξέλιξη της υπόθεσης. Οι προσαχθέντες ήταν αντιμέτωποι με την κατηγορία της διατάραξης ομαλής λειτουργίας νομικού προσώπου. Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από αίτημα των Βρετανικών αρχών, καθώς όπως ανέφεραν, ομάδα νεαρών ατόμων προσπάθησε να καταλάβει το κτίριο της νομικής σχολής, παρεμποδίζοντας την είσοδο προσωπικού και φοιτητών σε αυτό. Από τις 11 και μετά. Δεν είχα καμία πληροφόρηση και στις 1 η ώρα το μεσημέρι με ειδοποίησαν ότι επίκειται επέμβαση των δυνάμεων. Τώρα από πληροφορίες που έχω, την επέμβαση την προκάλεσαν κυρίως οι φοιτητές, ο Σύλλογος Φοιτητών, ο οποίος κατήγγειλε και εμένα και τον Πρίτανιο ως ανήμπορους, ψοφοδεείς και φοβισμένους. Και παράλληλα έστειλε επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, που ζητούσε τη συνδρομή του για την διασφάλιση της λειτουργίας της σχολής. Κύριε Χρυσομάλη, πάντως αυτό το οποίο λέτε, ότι οι φοιτητές ήταν εκείνοι οι οποίοι ζήτησαν την αστυνομική παρέμβαση, υπάρχει ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας που αναφέρει ότι οι Βρετανικές αρχές ήταν αυτές οι οποίες αιτήθηκαν. Τώρα εκεί πέρα το τι έγινε μεταξύ των Βρετανικών αρχών. Σε σύσκεψη με τους δύο υπουργούς, Περακά και Χρυσοχοίδη, εγώ δεν το ξέρω γιατί δεν συμμετέχω σε αυτά τα όργανα. Μου είπε ο Πρίτανης ότι οι υπουργοί είπαν γιατί δεν μας ειδοποιήσετε, εμείς δεν θα είχαμε εμποδίσει την κατάληψη. Και εν πάση περιπτώσει, όταν εγώ πήγα στην Κομωτινή, γιατί πήγα μια φορά το πρωί και ξαναπήγα μετά, βρήκα έτοιμες τις δυνάμεις να παρέμβουν. Επέμβαση από αστυνομικές δυνάμεις στην νομική Κομωτινή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, η οποία από το πρωί της Δευτέρας τελούσε υποκατάληψη, πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τουλάχιστον 3 κλούβες των ΜΑΤ βρέθηκαν στο χώρο, μπαίνοντας στην νομική και απομακρύνοντας άτομα που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, τα οποία πάντα σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές είχαν προηγουμένως εμποδίσει υπαλλήλους να προσέλθουν στις εργασίες τους και φοιτητές να δώσουν γραπτές εξετάσεις. Ακολούθησε κινητοποίηση φοιτητών έξω από το αστυνομικό μέγαρο Κομωτινής, όπου ζητούσαν να αφαιθούν ελεύθεροι φοιτητές που προσήχθησαν νωρίτερα στην κατάληψη της νομικής. Η πρόθεση του Πανεπιστημίου και των Βρετανικών αρχών που έχουν αυτή την αρμοδιότητα. Δεν είναι υπέρ των επεμβάσεων. Και να σας πω γιατί, για έναν λόγο ο οποίος εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς. Η Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη έχει 5 κατηλημένα τμήματα εδώ και 10 μέρες. Όπου την Πέμπτη σύγκλητος αποφάσισε διαδικτυακές εξετάσεις παρά τις αισθάσεις των καθηγητών και δεν κάλεσε την αστυνομία. Ναι. Και επίσης είναι κατηλημένη από χθες και η ιατρική σχολή και πάλι δεν κάλεσε την αστυνομία. Και λέτε, το, τι έγινε, το τι έγινε στη νομική Θράκης, όπου βεβαίως είναι γεγονός ότι ο Σύλλογος Φοιτητών, η πλειοψηφία των φοιτητών, οι φοιτητικές παρατάξεις είναι αντίθετες με την κατάληψη. Με επίγουσα ανακοίνωσή του, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής, καθηγητής Μιχάλης Χρυσομάλης, έκανε γνωστό πως η εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου αναστέλλεται για το υπόλοιπό της λόγω της κατάληψης. Η νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη της Κομωτινής τελεί εκ νέου υποκατάληψη. Στη νομική σχολή πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης πολυπληθή συγκέντρωση φοιτητών, την οποία ένα μεγάλο μέρος των συγκεντρωμένων αναγνώρισε ως Γενική Συνέλευση. Η παράταξη Δάπνου Δουφουκού, που έχει και την πλειοψηφία στο Φοιτητικό Σύλλογο, απήχε επικαλούμενη λόγους ασφαλείας και κήρυξε διαδικτυακές διαδικασίες.